Η Δημοτική Αρχή πιστεί στις δεσμεύσεις της. Προεκλογικά είχαμε αναφερθεί πόσο σημαντικό θεωρούμε την πολεοδόμηση της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Παραλίας. Μια πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής 440 στρεμμάτων που μέσα από αυτή τη διαδικασία θα μας δώσει και τη δυνατότητα να διανοίξουμε την Κρήτη, την Κρήτης. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν, ο φάκελος είναι έτοιμος και τα τέχη δημοπράτησης. Στο Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη θα πάρουμε απόφαση και ξεκινά λοιπόν αυτή η διαδικασία. Μια διαδικασία πάρα πολύ σημαντική, διότι όπως είπα νωρίτερα θα κάνουμε τη διάνοιξη της Κρήτης και συγχρόνως θα δοθεί δυνατότητα να αναπτυχθούν τουριστικές μονάδες και να γίνουν μεγάλες επενδύσεις στην περιοχή μας, τουριστικές κατά κύριο λόγο. Γιατί η συγκεκριμένη περιοχή είναι χαρακτηρισμένη για τουριστικές επενδύσεις. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Από το τελευταίο να ξεκινήσω. Φαντάζομαι το κρίσιμο ζήτημα είναι και από πού θα βρεθεί η χρηματοδότηση, κύριε Δημάρχε. Βεβαίως. Να πω λοιπόν σε αυτό, κύριε Κανελόπουλε, ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, από την πρώτη στιγμή έχει σταθεί δίπλα σε αυτή την προσπάθεια. Με επικοινωνία που έχω μαζί του συχνά, έχουμε μιλήσει και έχει την διάθεση και την πρόθεση και σε αυτό, όπως και σε άλλα πολλά που έχουν γίνει, τα οποία δεν τα έχουμε αναφέρει, να στηρίξει αυτή την πρωτοβουλία και να βρει τρόπο να χρηματοδοτηθεί η πολεοδόμηση ευρύτερης περιοχής και η διάνοιξη οπωσδήποτε της Κρήτης.